αιτία σφάλματος είναι η αμάθεια του ισχυρότερου. Για τους ανόητους, δάσκαλος δεν είναι η λογική, αλλά η συμφορά. Είναι βαρύ πράγμα να κυβερνάσαι από κάποιον χειρότερό σου. Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις, επιθυμεί να σου αποσπάσει εκείνο που έχεις. Αυτός που ξεχνά τα λάθη του, γίνεται θρασής. Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του. Καλό δεν είναι το να μην αδικείς, αλλά να μην θέλεις να αδικείς. Μην επιθυμείς να τα μάθεις καλά όλα, για να μην μείνεις αμαθής σε όλα. Να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και να πράττεις αυτά που πρέπει. Ο άξιος και ο ανάξιος δεν φαίνονται μόνο από όσα κάνουν, αλλά και από όσα θέλουν. Οι ελπίδες των μορφωμένων είναι πιο σημαντικές από τον πλούτο των αμαθών. Οι συνεχείς αναβολές οδηγούν σε ατελείς πράξεις. Όπου η αρετή δεν εκτιμάται, εκεί η κακία μιλάει ελεύθερα. Το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός. Να μην προβαίνεις σε επιλογές που ξεπερνούν τη δύναμή σου και τη φύση. Κάποιοι κυβερνούν πόλεις, αλλά είναι δούλοι γυναικών. Η τόλμη είναι η αρχή κάθε ενέργειας, η έκβαση της όμως καθορίζεται από την τύχη. Έχουμε χρέος να αληθολογούμε και όχι να πολυλογούμε. Είναι καλύτερα να αποδοκιμάζουμε τα δικά μας σφάλματα παρά τα ξένα. Η δόξα και ο πλούτος, χωρίς σύνεση, δεν είναι πράγματα ασφαλή. Μη δείχνεις σε όλους εμπιστοσύνη, παρά μόνο στους δοκιμασμένους, διότι το πρώτο αποτελεί ανοησία, ενώ το δεύτερο δείγμα σοφροσύνης. Κάλπικοι και υποκριτές είναι όσοι στα λόγια κάνουν τα πάντα, ενώ στα έργα τίποτε. Οι ανόητοι ζουν, χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν. Οι περισσότεροι γίνονται καλοί στην πορεία της ζωής, παρά από τη φύση. Το χειρότερο στοιχείο στην εκπαίδευση της νεολαίας είναι η ευκολία, διότι αυτή γεννάει εκείνες τις ειδονές, από τις οποίες προέρχεται η κακία. Πολλοί άνθρωποι, αν και διαπράττουν εσχρότα τα έργα, ωστόσο λένε πανέμορφα λόγια. Όποιος είναι υποδουλωμένος στο χρήμα, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι δίκαιος. Οι ελπίδες των συνετών είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ εκείνες των ασυνέτων ουτοπικές. Το να αποκτάς αγαθά δεν είναι τόσο αισχρό, όμως το να τα αποκτάς αδικώντας, είναι το χειρότερο από όλα. Είναι πλεονεξία το να λες τα πάντα, αλλά να μη θέλεις να ακούς τίποτε. Είναι αφροσύνη να μη συμβιβάζεται κανείς με τις πρακτικές ανάγκες της ζωής. Είναι καλύτερα να σκέφτεσαι πριν από τις πράξεις, παρά να μετανοείς αργότερα για αυτές. Εάν ένας άνθρωπος σου το παίζει έξυπνος και ότι τα ξέρει όλα, σημαίνει ότι δεν έχει γνώση από τίποτα. Η ευτυχία ή η δυστυχία των ανθρώπων δεν εξαρτώνται από την περιουσία ή το χρυσό που διαθέτουν. Η ευτυχία ή η δυστυχία βρίσκεται στην ψυχή τους.